Στη δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές. Γι' αυτό και θέλω να σας μιλήσω ανοιχτά για τις πρόσφατες εξελίξεις. Πριν από λίγες μέρες, ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021, και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαδικασία είχε την έγκριση ανώτατης εισαγγελέως, όπως ακριβώς ορίζει η διάταξη που ψηφίστηκε το 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δίρκεσε τρεις μήνες και διακόπη αυτόματα, όπως προβλεπόταν από τον νόμο, λίγες μέρες αφότου εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντας ρογμές στην εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. Γιατί αν και αφορούσε προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ο χειρισμός της υπήρξε λυπής. Ακριβώς γι' αυτό απομακρύνθηκε αμέσως ο διοικητής ΣΕΙΠ, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Και επειδή η λέξη ευθύνη προέρχεται από το επίθετο ευθύς, επαναλαμβάνω ευθέως. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Η υπόθεση ανέδειξε ωστόσο την έλλειψη πρόσθετων φίλτρων στη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί η παρακολούθηση ενός πολιτικού προσώπου ασφαλώς και προϋποθέτει εγγυήσεις πέραν από την κρίση, ακόμα και ενός έμπειρου και ικανού δικαστικού λειτουργού. Από την άλλη πλευρά, όμως, θέλω να είμαι επίσης σαφής. Η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντική. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα της Ελλάδος να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως αυτές στον Εύρο ή στο Αιγαίο, στη διαρκή διπλωματική και αμυντική μας θωράκιση, αλλά και στην καθημερινή μάχη της κοινωνίας με την τρομοκρατία και το έγκλημα. Ένα ολίσθημα, συνεπώς, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελος. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί πόσο πολύτιμες είναι οι αξιόπιστες πληροφορίες στο σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με την εθνική ασφάλεια και την προστασία της πατρίδας από γεωπολιτικές κινήσεις, αλλά και από ασύμμετρες και υβριδικές απειλές. Γι' αυτό και στις περισσότερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ανάλογες δομές υπάγονται στον αρχηγό της κυβέρνησης ή του κράτους, καθώς το εύρος του αντικειμένου τους ξεπερνά τα όρια του ενός Υπουργείου. Όσο πολύτιμη όμως και αν ήταν η συνεισφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδος, άλλο τόσο γίνεται καθαρό ότι απαιτείται όχι μόνο η βελτίωση της επιχειρησιακής της επάρκειας, αλλά και η συνολική επαναξιολόγηση του πλαισίου ελέγχου και υποπτίασης. Ο νέος διοικητής είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες και διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συμφώνησε αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία προφανώς και θα λειτουργήσει υπό συνθήκες που η φύση του αντικειμένου που θα ερευνήσει επιβάλλει. Γιατί μια τέτοια υπεύθυνη διαδικασία δεν μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σύριαλ προς κομματική κατανάλωση. Ούτε πολύ περισσότερο να αποτελέσει αιτία υποβάθμισης της Εθνικής Συμβολής της ΕΕΠ και υπονόμευσης πτυχών της Εθνικής Ασφάλειας. Πρέπει η αλήθεια να αναδειχθεί στις διαστάσεις που πραγματικά έχει. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαχρονικές παθογένειες της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Προσωπικά θα είμαι ανοιχτός σε κάθε δημιουργική ιδέα που ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό και θα ενισχύει τους μηχανισμούς λογοδοσίας μιας τόσο κρίσιμης υπηρεσίας για την ασφάλεια της χώρας. Πρόθυμα λοιπόν θα συζητήσω προτάσεις που θα ενισχύουν τη διαφάνεια στη δράση των μυστικών μας υπηρεσιών, χωρίς προφανώς να εμποδίζουν την αποστολή τους. Ξεκινώντας σίγουρα από τις αυστηρότερες δικλείδες σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει αμέσως με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι καταθέτω σήμερα 4 πεδία αλλαγών που θα προτείνει η κυβέρνηση. Πρώτον, ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕΠ και της εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δεύτερον, αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και της ΕΕΠ. Τρίτον,
θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕΠ για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν πολλοί εχθροί της πατρίδας που καρδοκούν και θα ήθελαν μια αδύναμη εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Και αν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδος απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας, να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμικά θωρακισμένη. Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Είμαστε όμως μια δημοκρατική πολιτεία. Και έχουμε ιερή υποχρέωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα και το απόρριτο των επικοινωνιών. Εδώ και 3 χρόνια, άλλωστε, έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι. Εγώ προσωπικά δεν κρύφτηκα ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Σε μια συχνά μοναχική, αλλά σταθερή μάχη αυτοκριτικής και προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης. Χάνοντας ίσως προς στιγμήν κάποιες μάχες με χρόνιες παθογένειες, κερδίζοντας όμως τον πόλεμο των μεγάλων στοιχημάτων. Και κυρίως χωρίς να χάνω ποτέ, μα ποτέ, τον στόχο μιας ισχυρής, δημοκρατικής, ευρωπαϊκής και εθνικά αυτοδύναμης Ελλάδος. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να πορεύομαι, ώστε να χτίσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο στέρεους και ανθεκτικούς στον χρόνο δημοκρατικούς θεσμούς.